Ολοκληρώνουμε με την 149-18-9 του 2023 επίκαιρο της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Πλεύση Ελευθερίας και Βουλευτού Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα η εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα και ο κύριος αγοραστός. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, βλέπω ο κύριος Σταϊκούρας κρατάει σταθερά τη γραμμή του κρύψου καλύτερα και μην ξαναεμφανιστεί στη Βουλή. Και πάλι έστελε εσάς να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων, όχι μόνο στη δική μου, που αφορούν την εθνική καταστροφή που έχει συμβεί στη Θεσσαλία και από την οποία υποφέρουν μέχρι και αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Θεσσαλίας, τους οποίους η κυβέρνησή σας κοροϊδεύει. Κοροϊδεύει σε τέτοιο βαθμό, ώστε πριν από 2 μέρες η συνάδελφό σας, η κυρία Αγαπηδάκη, μου κουνούσε το δάχτυλο λέγοντας ότι δεν υπάρχει σήμερα πόσιμο νερό στο Βόλο, αλλά δεν ήταν πόσιμο το νερό και πριν τις πλημμύρες, αυτά μου έλεγε, για να τα ανασκευάσει στη συνέχεια, λέγοντας ότι δεν καταλάβαμε τι είπε. Οι ερωτήσεις μου είναι πολύ συγκεκριμένες. Ο τίτλος είναι συγκεκριμένος και ελπίζω να μην υπεκφύγεται. Η εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα και ο κύριος αγοραστός. Έχουν καταβληθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στη Θεσσαλία, στην εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα, στον κύριο αγοραστό, για εκπώνηση αντιπλημμυρικών έργων τα οποία δεν υπήρξαν. Δεν υπάρχουν. Πρόκειται για εξαπάτηση του ελληνικού λαού και βεβαίως του πληθυσμού και των κατοίκων της Θεσσαλίας. Έχουν δαπανηθεί από το Δημόσιο Ταμείο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα που διαφημίστηκαν και ξαναδιαφημίστηκαν και ξαναφωτογραφήθηκε 100 φορές ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Αγοραστό, ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Αγοραστό και ούτω καθεξής, και τα έργα δεν υπάρχουν. Σας ρωτώ πάρα πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, θα αναζητήσετε ως οφείλετε αστικές ευθύνες, κύριε Υπουργέ, αστικές ευθύνες, αποζημίωση του ελληνικού δημοσίου από την εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα για αυτά που δεν έκανε και από τον κύριο αγοραστό προσωπικά και από την περιφέρεια Θεσσαλίας για αυτά τα οποία εισπράχθηκαν και δεν έγιναν. Θα αναζητήσετε τα χρήματα που καταβλήθηκαν. Μην υπεκφύγετε, είναι συγκεκριμένη ερώτηση. Και δεύτερον, θα αποκηρύξει η κυβέρνησή σας τον κύριο αγοραστό. Προκύπτει ξεκάθαρα ότι έχει κοροϊδέψει τους πάντες και ενέχεται στην καταστροφή η οποία συμβαίνει και μαστίζει αυτή τη στιγμή τους Θεσσαλούς. Θα τον αποκηρύξετε ή θα συνεχίσετε να τον στηρίζετε? Ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Ναι. Κατάλαβα και ότι... για να μην... Παρακαλώ. Δεν καταλάβατε λάθος, αλλά για να μην επανέλθω στη δευτερολογία σε αυτό. Τις συμβάσεις που έχετε κάνει με τη ΓΕΚ Τέρνα για έργα που δεν έγιναν, για έργα που έγιναν πλημελώς, θα τις καταγγείλετε όπως θα έκανε κάθε καλός διαχειριστής περιουσίας και διαχειριστής περιπτέρου θα το έκανε αυτό? Ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Τι να σας πω, με την κυρία Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας υπάρχει μια συμφωνία που οδηγεί και σε αδυναμία κατανόησης. Δηλαδή, πραγματικά, τον ορισμό του συγκεκριμένου δεν το καταλαβαίνω, κατά την αντίληψή σας. Εάν ο τίτλος «Η εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα και ο κύριος αγοραστός» είναι κάτι το συγκεκριμένο, σηκώνω τα χέρια, διότι αυτό θα μπορούσε να είναι τίτλος σε ένα κουτσουμπολίστικο περιοδικό, θα μπορούσε να είναι τίτλος σε ένα σκανδαλοθυρικό κανάλι, θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Τίτλος ερώτησης στη Βουλή δεν θα μπορούσε να είναι, και μάλιστα απευθυνόμενης προς τον Υπουργό Υποδομών. Πάμε λοιπόν. Θα αναζητηθούν αστικές ευθύνες από την εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και προσωπικά τον Περιφερειάρχη κύριο Αγοραστό? Θα ασκηθούν αγωγές του ελληνικού δημοσίου? Θα αναζητηθούν τα χρήματα που καταβλήθηκαν? Εάν και όποτε προκύψουν θέματα, εάν προκύψουν,
Φυσικά θα αναζητηθούν όπως θα έκανε κάθε ευνομούμενη πολιτεία, αλλά όχι όπως το αντιλαμβάνεστε εσείς. Όχι όπως το αντιλαμβάνεστε εσείς, γιατί να διαβάσουμε και τη συνέχεια. Θα αποκηρύξει η κυβέρνηση τον κύριο Αγοραστό. Απαγορώ εσείς μία νομικός με τη δική σας κατάρτιση. Σε ποιο θεσμικό πλαίσιο βρίσκεται σε μια δημοκρατική χώρα ευρωπαϊκή όπως η Ελλάδα, αν και δεν είχα νομίζω από το 2015 έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι αυτό είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν το πολύ αγαπάτε. Εάν το περιβάλλον της Ευρώπης εννοώ, μην απορείτε, μην ρωτάτε τους συναδέλφους σας, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα μια κυβέρνηση αποκηρύσει και τι είναι τρόπο αποκηρύσει έναν εκλεγμένο περιφερειάρχη. Αυτά μπορούν να γίνουν σε μια χώρα. Σε ένα ελληνιστικό καθεστώς, σε ένα σταλινικό καθεστώς θα φύτευαν και μια σφαίρα στο σβέρκο του αποκηρυχθέντος. Πλην όμως στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες και αν είχατε, εάν εννοείτε για πολιτική αποκήρυξη, κάντε την ερώτηση πρόεδρος κόμματος. Είστε, κάντε την ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη ως αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας για να το συζητήσετε. Αλλά απαντήθηκε αυτό. Τι θα πει να αποκηρύξει η κυβέρνηση. Θα γίνει πραγματογνωμοσύνη στα έργα που υποτίθεται ότι παραδόθηκαν, θα αποκλειστεί η εταιρεία και έκτανα. Βγάλατε συμπεράσματα για την Τέρνα. Η Τέρνα δεν είναι μια εταιρεία που μου είναι λίγο ή πολύ συμπαθής ή λίγο ή πολύ αντιπαθής ή πολύ λίγο γνωστή. Είναι μια από όλες τις ελληνικές εταιρείες. Γιατί θα αναφερθώ όμως στην Τέρνα τώρα. Θα αναφερθώ γιατί στην πολιτική συλλογιστική σας, σε αυτό το οποίο εκπροσωπείτε, σε αυτό το οποίο αποτέλεσε το μέσο για να μπείτε στη Βουλή, στο μυαλό σας. Υπάρχουν δύο πράγματα. Δεν υπάρχει ούτε η άρχουσα τάξη, ούτε η προλετάρη, δεν υπάρχει ούτε η δεξιά, ούτε η αριστερά. Υπάρχουν οι ένοχοι και η πελατεία της Κωνσταντοπούλου. Η οποία πελατεία της Κωνσταντοπούλου, δεν εννοώ κατά ανάγκη τους εντολής σας, είναι η πολιτική πελατεία, οι δυνητικοί πελάτες σας. Αυτοί όλοι οι άλλοι είναι ένοχοι. Είναι ένοχοι η Τέρνα, είναι ένοχοι όλοι οι κατασκευαστές, είναι εθνικοί εργολάβοι, είναι δεν ξέρω τι είναι. Αυτή είναι η λογική σας, αυτή είναι η συλλογιστική σας που φαίνεται εδώ μέσα και αυτή είναι που σας οδήγησε να μοιράζεστε τα ορεινά έδρανα μαζί με τους άλλους που χωρίζουν αλλιώς τον κόσμο. Άλλοι σε χριστιανούς και με χαραγμένο στο μέτωπο το 66, άλλους σε ερπετόμορφους και ανθρώπους. Αυτοί είστε που θα λέγε κάποιος άλλος. Ελάτε κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω κύριε Ταχιάε αντιπαρερχόμενη πραγματικά τον απρεπή σας λόγο και απλώς επισημένοντας ότι αυτή τη μαγιά με το χέρι στη τσέπη που επιφυλάσσεται όπως έχω δει μόνον σε γυναίκες βουλευτές να την κρατήσετε για τον εαυτό σας. Το δεύτερο που θα σας πω είναι ότι έχουμε δει όλοι, βουλευτές σας και υπουργούς σας, όλες τις τελευταίες μέρες, να χαριεντίζονται με βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών. Αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας και να αφήσετε λοιπόν τις υποκρισίες, την πλεύση ελευθερίας η οποία υπερασπίζεται αρχές, αξίες, δικαιώματα και τους αδύναμους ανθρώπους απέναντι στη δική σας αυθαιρεσία, διαφθορά, διαπλοκή, απάθεια και απανθρωπιά, δεν θα την ταυτίσετε με ακραίες καταστάσεις τις οποίες εσείς χαϊδεύετε και με τις οποίες εσείς αναγκαλίζεστε. Το δεύτερο που έχω να σας πω όταν λέτε σε ποια ευρωπαϊκή χώρα μια κυβέρνηση αποκηρύσει έναν εκλεγμένο περιφερειάρχη, είναι στην Ελλάδα, στην οποία ο κύριος Μητσοτάκης αποκήρυξε και αποκεφάλισε εν ρηπή οφθαλμού τον κύριο Πατούλη για ένα ζεμπέκικο. Αφήστε λοιπόν τα λεκτικά σχήματα και πείτε μας πόσο κρατάει τον κύριο Αγοραστό ο κύριος Μητσοτάκης και πόσο ο κύριος Αγοραστός τον κύριο Μητσοτάκη και δεν τον αποκηρύσει. Διότι εδώ αυτό το οποίο σας λέω, αν δεν το καταλάβατε και αν εσείς έχετε κάποια δυσκολία ερμηνευτική στην ερώτηση, εδώ σας καταγγέλλω για διαπλοκή, κύριε. Για διαπλοκή και με την εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα και με τον κύριο Αγοραστό. Και σας ρωτάω αν θα ζητήσετε τα χρήματα που οποιοδήποτε διαχειριστής περιουσίας θα ζητούσε όταν έχει συμπράξει ο αντισυμβαλόμενός του σε εξαπάτηση του ελληνικού δημοσίου και του ελληνικού λαού.
Αν βρεθούν ευθύνες, τότε θα τα αναζητήσετε, αυτό μου απαντάτε. Μα πριν δύο μέρες μου απαντήσατε ότι δεν έχετε εκκινήσει διαδικασία ούτε προκαταρκτικής έρευνας, ούτε ΕΔΕ, ούτε πειθαρχικής διερεύνησης. Άρα πώς θα βρεθούν οι ευθύνες τις οποίες αποφασισμένα δεν αναζητείτε, τις οποίες διακηρυγμένα δεν ψάχνετε. Ομολογείτε σήμερα με την παρουσία σας και με την απρεπέστατη στάση σας, απρεπέστατη, και προς εμένα ως γυναίκα και προς εμένα ως τη μοναδική πολιτική αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος και προς την πλεύση ελευθερίας ως το μικρότερο μεν σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα που όμως βρίσκεται εδώ πάντα και σας ελέγχει με τους βουλευτές του την ώρα που οι υπουργοί σας κρύβονται. Διότι δεν έρχεται ούτε ένας υπουργός, μόνον οι υφυπουργοί έρχεστε να απαντάτε στις ερωτήσεις. Όσο για τον κύριο Μητσοτάκη που μου λέτε να τον ρωτήσω, του έχω υποβάλει, κύριε Ταχιά, ερώτηση επίκαιρη, αφού τον περίμενα δύο μήνες μήπως δηλώσει πότε θα έρθει στη Βουλή. Του έχω υποβάλει ερώτηση από τις αρχές Σεπτέμβρη και ξέρετε τι απάντησε? Ότι θα έρθει στις 29 Σεπτέμβρη για πρώτη φορά για να υποβληθεί σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αφήστε λοιπόν τα λεκτικά σχήματα και τις εντυπώσεις και απαντήστε. Τα 143 εκατομμύρια ευρώ που ήρθε ο κύριος Καραμανλής στη Βουλή και ενημέρωσε, υποτίθεται, την αρμόδια επιτροπή για 143 εκατομμύρια ευρώ σύμβαση, εκ των οποίων τα 134 στη ΓΕΚ Τέρνα. Με κλειστή προσφορά, με διαδικασία κλειστών προσφορών, η οποία, ναι, σε όσους ξέρουν από ποινικά αδικήματα, από ποινικό δίκαιο και από απατηλές πρακτικές, βρωμάει από χιλιόμετρα. Βρωμάει από χιλιόμετρα, όταν συμφωνημένες οι εκπτώσεις, κύριε. Θα κάνετε λοιπόν αναζήτηση των χρημάτων που δόθηκαν? Θα ελέγξετε τον κύριο αγοραστό που, ενώ εσείς λέτε ότι έχουν δοθεί 500 τόσα εκατομμύρια, εκείνος λέει δεν ξέρω πόσα πήρα, κάτω από 100. Θα λογοδοτήσει κανείς στον κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή υποφέρει, έχουν τα σπίτια του πλημμυρίσει, έχει μόνος του σωθεί χάρη στους εθελοντές? Και αυτό το οποίο καταθέσατε... Παρακαλώ. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Και αυτό το οποίο καταθέσατε την προηγούμενη φορά, ένα έγγραφο με τα έργα, εκατομμύρια, χορός εκατομμυρίων, θα το εξειδικεύσετε σε ποιον? Τα δώσατε? Γιατί έχετε μια σειρά από ολοκληρωμένα έργα που αφορούν γέφυρες που πέσανε και ποταμούς που πλημμύρισαν, μια σειρά από ενεξελίξη έργα που αφορούν γειτονιές που πλημμύρισαν και πουθενά δεν λέτε σε ποιον αναθέσατε. Ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς, μπορεί να σας απαντήσει κανένας μόνο με τον τρόπο με τον οποίο εσείς του απευθύνεστε και γενικώς θέλει πολύ ευπρέπεια για να μπορέσει κανένας να μείνει σε μια ευθεία λογική, διότι ξεκινάτε με τα δικά σας συμπεράσματα, θεωρείτε θέσφατα τα δικά σας συμπεράσματα, επιμένετε στα δικά σας συμπεράσματα και δεν ακούτε τίποτα άλλο. Τώρα με συγχωρείτε αν το χέρι στη τσέπη το θεωρείτε μαγκιά, δεν έχω τίποτα ούτε εναντίον σας, ούτε εναντίον οποιασδήποτε γυναίκας, το ακριβώς αντίθετο. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάνετε ένα λάθος. Δεν είχε εκταμιευθεί ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ για έργο το οποίο δεν έχει εκτελεστεί. Ούτε ένα ευρώ. Εάν νομίζετε κάτι τέτοιο, πηγαίνετε στον εισαγγελέα, καταθέστε τα στοιχεία και όποιος επιτίδιος διαπλεκόμενος, όπως τον ονομάσατε, ας πάει στον εισαγγελέα. Να πάει να απολογηθεί εκεί, να πάει να κριθεί από το φυσικό δικαστή. Όχι από εσάς, σας ξαναείπα. Δεν είστε δικαστής και κυρίως δεν είστε καν πολιτική αγωγή σε αυτή την αίθουσα. Είστε αρχηγός κόμματος και εσείς πρέπει να ξέρετε τα θεσμικά καλύτερα από όλους. Και τι εννοώ? Σας ξαναλέω. Η κυβέρνηση μπορεί να αποκηρύξει έναν περιφερειάρχη? Φέρατε το παράδειγμα της περιφέρειας Αττικής. Εκεί μιλάμε για χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, κόμματος, όχι κυβέρνησης, σε έναν υποψήφιο περιφερειάρχη. Είναι άλλο πράγμα. Νομίζω ότι ακόμα και στο δικό σας το μυαλό αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό, απλώς δεν σας βολεύει εδώ πέρα. Δεν σας βολεύει και το πάτε και το φέρνετε για τους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν, που θέλετε εσείς να γίνουν αποδέκτες του τηλεοπτικού σοου το οποίο παίζετε.
Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η ερώτηση δεν είναι καν ερώτηση. Αυτή η ερώτηση είναι μια συνοπτική περιγραφή ενός κατηγορητηρίου το οποίο υπάρχει στο μυαλό σας, στο οποίο έρχεστε και βάζετε ένα κακό απέναντι τη Τέρνα, έναν άλλο κακό απέναντι τον αγοραστό. Πάντα χρειάζεται το κακό και αν σας προσβάλλει να λέω ότι ναι, έχετε επιλέξει να ψαρεύετε στα ίδια θολά νερά που ψαλεύουν οι υπόλοιποι των ορεινών, χωρίς να μπορούν να καταταγούν κατά την κλασική έννοια των κομματικών ή πολιτικών προσεγγίσεων. Ναι, το λέω. Το επαναλαμβάνω. Αυτό έχετε διαλέξει. Σε αυτά τα θολά νερά ψαρεύετε. Στο να πηγαίνετε να στιγματίζετε ανθρώπους, στο να στιγματίζετε εταιρείες. Λοιπόν, εγώ εδώ είμαι για να σας πω το εξής και πείτε με διαπλεκόμενο. Είμαι εδώ για να σας πω ότι ο ελληνικός κατασκευαστικός κόσμος ελέγχεται. Ότι ο ελληνικός κατασκευαστικός κόσμος παράγει έργα πολύ υψηλής αξίας. Από τα έργα που έκανε η Τέρνα στην περιοχή, ούτε ένα δεν αστόχησε, ούτε ένα από αυτά που έκανε. Υπάρχουν και έργα που δεν έκανε, βεβαίως, διότι όντως τα έργα τα οποία ανέλαβε η Τέρνα δεν ήταν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Αυτή ήταν άλλη σύμβαση, το Ε65. Ήταν έργα αποκατάστασης και τα έκανε. Υπάρχουν έργα του Ε65 που όντως δεν έκανε γιατί εκκρεμούν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Όχι γιατί πήρε λεφτά και δεν τα έκανε, παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Υπάρχει και η γυναικεία μαγκιά. Αφήστε την στην άκρη. Λοιπόν, θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Τα έργα έγιναν και πληρώθηκαν. Και δεν υπάρχουν ατασταλίες. Εάν εσείς έχετε στη διάρκεια ατασταλίες, να πάτε στον εισαγγελέα. Να πάτε εκεί και να τα πείτε και να τα πείτε συγκεκριμένα, όχι με κουτσουμποιά τα οποία παίρνουν το χαρακτήρα μιας ερώτησης στη Βουλή. Και θα σας πω και κάτι ακόμα, επειδή το λέτε και το ξαναλέτε και το λέτε και το ξαναλέτε. Ο κύριος Σταϊκούρας είναι ένας πάρα πολύ συνετός και ένας πάρα πολύ ευγενής και μετρημένος άνθρωπος. Θα σας κάνει τη χάρη να έρθει στη Βουλή και να σας απαντήσει σε όποια ερώτηση θέλετε, ανάλογα με το πρόγραμμά του. Είναι προφανές ότι σε μια κυρία, πρώην πρόεδρο της Βουλής, η οποία θέλει να έχει αθρηστικά τα προνόμια του πρόεδρου της Βουλής, του πρόεδρου του κόμματος ή οτιδήποτε άλλο αθρηστικά, δεν θα σας συνεχίσει να σας υποβάλει στο βάσανο να έρχεται ένας άσημος υπαρχιώτης υφυπουργός να σας απαντά. Θα έρθει ο κύριος Σταϊκούρας και θα σας απαντήσει.